Εννοώ ότι η Αλίκη ήθελε να είναι μαζί σου όταν χώρισες με τη Θάλια. Και ήξερε ότι αυτή της η απόφαση είχε ένα ρίσκο. Όμως, κάτω-κάτω δεν της είπες ποτέ ότι την αγαπάς. Ούτε της έταξες τίποτα. Της έδινε όμως ελπίδες. Με λένε Ανδρέα, Ανδρέα Καρέλη. Ο Ερίκος είναι φίλος μου και πέρασα να τον δω. Αλλά εκτός από αυτόν, είδα και μια πολύ όμορφη γυναίκα που πέφτω συνέχεια πάνω της εδώ και δύο μέρες και που είναι πολύ θυμωμένη. Και θέλω να πιω μαζί της έναν καφέ. Κάτι μου κρύβεις, Ερίκο. Το βλέπω στα μάτια σου. Τίποτα δεν σου κρύβω, Θάλια. Τίποτα, το σημαντικό τουλάχιστον. Δεν σε πιστεύω. Μου λες ψέματα. Μου λες ψέματα. Η γυναίκα σου έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Με συγχωρείς, δεν ήξερα. Πώς μπορούσες να το ξέρεις? Ξέχασα να σου πω πως απόψε κάλεσα κάποιον φίλο να φάμε μαζί. Θάλια. Θάλια. Σοφία. Σοφία! Πού ήσουν, σε φώναζα, δεν άκουγες? Είχα κατέβει λίγο στον κήπο να κόψω μερικά λουλούδια για το τραπέζι. Η Θάλια πού είναι? Δεν είναι πάνω? Όχι. Είσαι σίγουρος? Μήπως είναι στο μπάνιο? Όχι, δεν είναι στο μπάνιο, γιατί ήμουν εγώ εκεί. Πώς είναι στον κήπο? Δεν την έβλεπα, αφού εκεί ήμουνα. Κοίταξες μήπως το δωμάτιο της Ζένιας ή του Άρη? Να κάνει, κύριε Σοφία. Θάλια! Θάλια, είσαι πάνω! Λες να φύγει. Και να πήγε πού? Δεν έχω ιδέα. Πώς είναι να τον άφει, θα τρελαθώ. Χωρίς να καταλάβει κανείς μας τίποτα. Θα βγει και όταν εσύ ήσουν στο μπάνιο και εγώ στον κήπο. Αλλά πού να πήγε και γιατί δεν μας είπε τίποτα? Παρακαλώ, μπορεί να πήγε στους γονείς της. Να τους πάρουμε τηλέφωνο. Και τι να πούμε, Σοφία. Γεια σου, Βέρα, χάσαμε την κόρη σου που είναι εκεί. Αν και είμαι σίγουρος ότι δεν έχει πάει. Αν ήταν να πάει εκεί, θα μου το έλεγε. Αλλά και πού να πήγε? Δεν έχω ιδέα. Αν ήξερε, δεν θα είμαι τώρα εδώ. Άλια. Εσείς. Καλησπέρα. Περίμενες κάποιον άλλον? Όχι, με συγχωρείς. Απλά νόμιζα πως ήταν η Θάλια. Η Θάλια? Ναι. Γιατί, πού πήγε? Δεν έχω ιδέα. Τι εννοείς δεν έχεις ιδέα? Εννοώ ότι έφυγε από το σπίτι χωρίς να μας πει τίποτα. Νομίζω πως χρειάζεται ένα ποτό. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν πίνω τόσο νωρίς. Τότε πρέπει να ηρεμήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι η ψυχραιμία. Κάτι από το οποίο εσύ διαθέτεις υπερβολικές δόσεις. Απορώ με αυτό το παιδί γιατί δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν το καταλαβαίνει ότι ανησυχώ. Από ό,τι φαίνεται θα έχει δουλειά. Ό,τι δουλειά και να έχει, έπρεπε να με πάρει να μου πει τι γίνεται με τον Άρη. Δεν είναι δυνατόν να κάθομαι εδώ με σταυρωμένα τα χέρια και να μην ξέρω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Άσε δε εκείνο το μυστήριο με την κοπέλα που σήκωσε το κινητό του Άγγελου. Αφού το συζητήσαμε, γιατί ξαναγυρίζεις πάλι στα ίδια? Σου είπα, θα είναι η κοπέλα του ή για το μυστήριο. Αλλά η φωνή της έμοιαζε πάρα πολύ με τη Ζένιας. Όλες οι φωνές από το κινητό το ίδιο φαίνονται. Ο Άγγελος μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά ηλίθιος δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει μπλέξει ξανά με τη Ζένια. Μου φαίνεται πολύ παράξενο που σε ακούω να τον υπερασπίζεσαι.
Δεν τον υπερασπίζομαι. Απλά είμαι ρεαλιστής και σου λέω τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως τα φαντάζεσαι. Είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος δεν θα κάνει τέτοιο λάθος. Δεν θα μπλέξει ξανά με τη Ζένια. Εγώ όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Τον έχω μεγαλώσει, βλέπεις. Και ξέρω πολύ καλά πόσο συναισθηματικός είναι κατά βάθος. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχουμε ένα σχέδιο να ολοκληρώσουμε μπροστά μας και όχι να ασχολούμαστε με συναισθηματισμούς και σε χλαμάρες. Το σχέδιο όμως αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους, Έντι. Και μέσα σε αυτό μπλέκονται τα παιδιά μου. Η συναισθηματική τους κατάσταση, λοιπόν, δεν είναι σαν χλαμάρες. Κατάλαβες? Δεν το εννοούσα έτσι. Αυτό που προέχει όμως τώρα δεν είναι οι ερωτοδουλειές του Άγγελου, αλλά να μιλήσει στον Ερίκο. Πρέπει να τον συναντήσω και να πάρω όσες περισσότερες μετοχές μπορώ. Αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί τώρα. Εμένα όμως αυτό που με απασχολεί είναι το κόστος που θα έχουν όλα αυτά στη Ζένια. Όσο δεν ξέρω τι συμβαίνει ανάμεσα στο παιδί μου και στον Άγγελο, δεν μπορεί να ησυχάσει το μυαλό μου. Γι' αυτό η λύση είναι μία. Ποια? Να συναντηθώ με τη Ζένια. Καλώς τον. Πώς από εδώ τέτοια ώρα? Περιμένω κάποιον. Βάλε μια πυρά. Ό,τι θες. Έλα. Νομίζω ότι ο κάποιος περιμένεις μόλις ήρθε. Τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Πίνω μια μπυρίτσα. Και εγώ ψάχνω τη Ζένια. Δεν είναι πάνω και πανάρθω να την ψάξω εδώ. Μήπως την είδες? Όχι. Ρε Πέτρο, μήπως πέρασε η Ζένια από εδώ? Μπα, σήμερα δεν την έχω δει καθόλου. Θες κάτι να πιείς? Μπα, θα φύγω. Έγινε κάτι? Μαλώσατε? Όχι, όχι. Δηλαδή έγινε μια παρεξήγηση και ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε. Την παίρνω και στο κινητό και δεν απαντάει. Παρεξήγηση για ποιο θέμα? Τίποτα σοβαρό, θα το λύσουμε. Θα ήθελα να σου κάνω παρέα, αλλά πρέπει να πάω σπίτι μου, πως και είναι εκεί. Θα τα πούμε αύριο, έτσι. Γεια. Γεια χαρά, γεια. Εσύ, Άρη, αυτός ο detective που... Εγώ το φώναξα, μην ανησυχείς. Καλησπέρα, κύριε Μπρασάμι. Έλα, κάφησε. Δεν πρόκειται να σου ορμήξω αυτή τη φορά. Θέλω να μιλήσω ήρεμα. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάστηκα λίγο με το τηλεφώνημά σας. Πίστευα ότι ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελε να ξαναδείτε. Και πολύ σωστά πίστευες. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να σου δώσω την ευκαιρία να πανορθώσεις για το κακό που μου έκανες. Τι εννοείται? Θέλω να βρεις τη Χριστίνα. Έφυγε η Θάλια. Τι εννοείς έφυγε? Εννοώ άνοιξε την πόρτα και έφυγε, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στη Σοφία. Έχει ώρα? Δεν ξέρω, όταν μπήκα στην κρεβατοκάμαρα ήταν ακόμα εκεί. Μπήκα για λίγο στο μπάνιο και όταν βγήκα είχε φύγει. Σου σκέφτομαι σε τι κατάσταση είναι εκεί έξω, κοντεύω να τρελαθώ. Καταρχήν μην πανικοβάλλεσαι, πρέπει να σκεφτούμε ψύχρεμα. Την πήρε στο κινητό της? Το έχει κλειστό. Ωραία, μήπως πήγε στους γονείς της? Δεν πήρα εκεί, αλλά δεν νομίζω, θα μου το είχε πει. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να στο πει. Μπορεί να πετάχτηκε για λίγο και δεν το θεώρησε σημαντικό και να στο πει. Αλλά δεν χάνουμε και τίποτα να δοκιμάσουμε. Σοφία, σε παρακαλώ, πάρ τους γονείς της στο τηλέφωνο, χωρίς όμως να τους πεις τίποτα για τη Θάλια. Προσπάθησε από μόνη σου όμως να καταλάβεις αν είναι εκεί. Ναι. Έλα, βέρε μου. Εγώ είμαι η Σοφία. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Δεν έπαθε τίποτα η Θάλια. Όχι, σε πήρα μόνο να σε ρωτήσω αν θέλετε να έρθει το Σάββατο να φάμε όλοι μαζί. Ωραία. Εντάξει, τις λεπτομέρειες θα τις πούμε αύριο που θα έρθεις. Ναι,
Εντάξει, καληνύχτα. Και συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν είναι εκεί. Πάω να ψάξω να τη βρω. Πού θα ψάξεις, έχεις ιδέα που θα πας? Όχι. Αλλά όταν μπήκα με ρώτησε πάλι για πράγματα που έχουν συμβεί και δεν θυμάται. Της είπα ότι δεν ήταν τίποτα σημαντικό, αλλά δεν με πίστεψε. Ίσως πάει να βρει κάποιον που να θυμάται περισσότερο. Και ποιος είναι αυτός? Ο καθένας. Συνάδελφοι από το περιοδικό. Αντρέα, θα σου ήμουν υπόχρεος να ερχόσω μαζί μου. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα τη βρούμε. Όταν θα τη βρούμε, θα ήθελα να είσαι εκεί. Είτε μου το ζήταγες, είτε όχι, θα ερχόμουν. Σε ευχαριστώ. Σοφία, αν γυρίσει, πάρε μας το κινητό. Να συναντηθείς με τη Ζένια. Ναι. Θα την πάρω τηλέφωνο και θα της πω ότι γύρισα από το ταξίδι μου. Θα τη ζητήσω να συναντηθούμε και τότε θα μάθω αν είναι ακόμη μαζί με τον Άγγελο ή αν έχουν χωρίσει οριστικά. Είσαι σίγουρη ότι το κάνεις γι' αυτό ή μήπως ψάχνεις για δικαιολογία για να συναντήσεις ξανά τη Ζένια? Όχι, βέβαια. Όταν είπα ότι θα μείνω μακριά από τα παιδιά μου μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιό μας, Έντι, το εννοούσα και το έκανα. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρη ότι ο Άγγελος έκανε το ίδιο. Και αυτό πρέπει να μάθω, Έντι. Αν δεν το μάθω, δεν θα ησυχάσω. Δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι λάθος, Ρένα. Συμφωνήσαμε να μείνεις μακριά από τα παιδιά σου μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο της εκδίκησής μας. Ήταν δύσκολο, αλλά το κατάφερες και σε θαυμάζω γι' αυτό. Μην τα τεινάξεις όλα στον αέρα, σε παρακαλώ. Δεν είναι λάθος κίνηση. Υποτίθεται ότι γύρισα για λίγο από το ταξίδι μου για να τη δω και θα ξαναφύγω. Στο μεταξύ όμως θα έχω μάθει αν τελικά κάτι τρέχει ανάμεσα στον Άγγελο και την κόρη μου. Και αν δεν συμβαίνει κάτι, αν ο Άγγελος είπε αλήθεια και μάθει για τη συνάντησή σας με τη Ζένια, τότε θα καταλάβει πως δεν του έχεις εμπιστοσύνη, θα εκνευριστεί, θα μαλώσετε και δεν πρέπει να συμβεί αυτό, Ρένα. Ο Άγγελος πρέπει να είναι σύμμαχός σου και όχι εχθρός. Το ξέρω. Αλλά αν μου λέει ψέματα, πρέπει να το μάθω, Έντι, για να λάβω τα μέτρα μου. Για να τον απομακρύνω μία και καλή από κοντά της. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Θα τον διώξω την ίδια στιγμή από την Ελλάδα. Και αν δεν θέλει να φύγει? Δεν πρόκειται να το αφήσω πολλά περιθώρια επιλογής, πίστεψέ με. Προκειμένου να προστατέψω την κόρη μου και να προλάβω τον πόνο που θα νιώσει όταν θα μάθει ποιος είναι ο Άγγελος και για ποιο λόγο την πλησίασε, είμαι ικανή να τον στείλω δια της βίας ακόμα και στην άκρη του κόσμου. Τότε άσε με να το χειριστώ εγώ. Εσύ? Ναι. Θα μάθω αν η κοπέλα που συναντάει ο Άγγελος είναι η Ζένια ή κάποια άλλη χωρίς να τη συναντήσεις εσύ. Και πώς θα το μάθεις? Αυτό στο πάνω μου. Εδώ έχω αναλάβει να διελευκάνω την υπόθεση με τη Χριστίνα και δεν θα μπορέσω να μάθω ποια είναι η μυστηριώδης κοπέλα που συναντάει ο Άγγελος, αν είναι η Ζένια ή κάποια άλλη, τέλος πάντων. Σωστά. Εγώ θέλω μόνο να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να ξεκουραστείς. Πήγαινε να ξαπλώσεις. Δεν θέλω να φορτώνεσαι με περισσότερα άγχη από αυτά που έχεις. Είμαι εγώ εδώ για να σου διευκολύνω τη ζωή. Ας τα όλα επάνω μου. Ξέρω. Νομίζω ότι χωρίς εσένα δεν θα τα κατάφερνα ποτέ μου. Πήγαινε τώρα να ηρεμήσεις. Και σου υπόσχομαι πως δεν θα σταθεί κανένας εμπόδιο στο σχέδιό μας. Διάολο είσαι, ρε Άγγελε. Άκουσα καλά. Θέλετε να βρω τη Χριστίνα? Μια χαρά άκουσες. Και θέλω να ξεκινήσεις από σήμερα κιόλας να την ψάχνεις. Να κινήσεις γη και ουρανό και να τη βρεις. Αυτό που μου ζητάτε είναι... Δύσκολο. Όχι σε μένα αυτά, σταματήνω. Εδώ κατάφερες να ανακαλύψεις τα πάντα για το παρελθόν της. Και θέλεις να πιστέψω ότι δεν θα μπορέσεις να τη βρεις? Δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι, τα λεφτά? Θα σε πληρώσω πάρα πολύ καλά και το ξέρεις. Δεν είναι ούτε τα λεφτά. Απλά αναρωτιέμαι τι γνώμη έχει ο πατέρας σας γι' αυτό το... Καμία. Και ούτε θα έχει. Γιατί απλούστατα δεν θα το μάθει ποτέ. Τι με κοιτάζεις έτσι? Υπάρχει πρόβλημα? Κύριε Βαρσάμι,
Έχω δουλέψει καιρό με τον πατέρα σας και συνεχίζω να δουλεύω για αυτόν. Αν μάθει ότι δέχτηκα να δουλέψω για εσάς πίσω από την πλάτη. Το φοβάσαι δηλαδή? Όχι βέβαια. Απλά δεν έχω καλά να το κάνω. Ένας detective με ηθικές αναστολές. Αυτό κι αν είναι έκπληξη. Κι όμως, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Κοφτοδούλεμα, ρε. Καμία ηθική αναστολή δεν έχεις. Γιατί αν είχες, δεν θα χώρισες ένα ζευγάρι που τα καν ήξερες. Γι' αυτό μην πουλάς εμένα τρέλα, γιατί αρχίζω και νευριάζω. Και ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει όταν αρχίζω να νευριάζω, εντάξει? Άρη, σε παρακαλώ. Εγώ δεν ήθελα να χωρίσω κανέναν. Τη δουλειά μου έκανα. Κι εγώ τη δουλειά σου ζητάω να κάνεις. Και σου δίνω και την ευκαιρία να επανορθώσεις για το κακό που έκανες. Γιατί αν έχεις μια σταλιά τσίπα και ανθρωπιά πάνω σου, θα δεχτείς. Όσο για τον πατέρα μου, μην ανησυχείς. Δεν θα μάθει ποτέ τίποτα. Στον καιό μου εγώ αυτό. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις? Θα ψάξεις να βρεις τη Χριστίνα? Εντάξει, κύριε Βαρζάνο. Θα σας βοηθήσω. Μια στιγμή επιτρέψτε μου κάτι ακόμα. Δεν είναι πρόταση, δεν είναι απόφαση. Είναι ερώτηση. Θα με παντρευτείς? Ναι, θα σε παντρευτώ. Έχω κάτι να σου πω. Κι εγώ, τι σύμπτωση. Μάλλον έχω κάτι να σου δείξω. Τι είναι αυτά? Σαν τι δείχνουν? Σαν εισιτήρια. Δύο εισιτήρια για Ελβετία. Μια εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τι με κοιτάζεις έτσι? Θα είμαστε να το σκάσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Θα πάρουμε μια εβδομάδα παραπάνω και θα μείνουμε επιτέλους οι δυο μας. Σε ένα υπέροχο μέρος, στα χιόνια. Μακριά από υποχρεώσεις, σκοτούρες, μακριά από το γραφείο. Και θα έχουμε επιτέλους τον χρόνο να κουβεντιάσουμε με την ησυχία μας και για τον γάμο μας. Θάλια. Γεια σου, Ρίτα. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ με αυτά που γίνανε. Προσευχόμουν για σένα, να γίνεις καλά και να γυρίσεις εδώ πάλι κοντά μας. Και από ό,τι φαίνεται, οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Μου έλειψες πολύ. Σε όλους μας έλειψες. Κι εσείς μου λείψατε. Το περιοδικό, το γραφείο μου, η δουλειά. Η δουλειά. Είσαι σίγουρη ότι είσαι τελείως καλά? Η αλήθεια είναι ότι το χτύπημα στο κεφάλι μου ήταν αρκετά σοβαρό. Ναι, το άκουσα. Αλλά τώρα είμαι τελείως καλά. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που τα ακούω. Έχεις περάσει τόσα τον τελευταίο καιρό που... Εννοείς το θάνατο του Μιχάλη. Το θυμάσαι? Άκουσα ότι είχες πάθει μια μικρή αμνησία και φοβήθηκα ότι έκανα κάποια γκάφα. Ναι, είχα αμνησία, αλλά τώρα η μνήμη μου επανήλθε. Είναι τρομερό να μην θυμάσαι πράγματα που σου έχουν συμβεί. Όπως για παράδειγμα, το θάνατο του αδερφού σου. Θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο σοκ για σένα. Ναι, ήταν. Αλλά έγινε. Και δεν μπορώ παρά να το δεχτώ. Όπως πρέπει να δεχτώ και όλα αυτά που έχουν συμβεί και να συνεχίσω τη ζωή μου με τον Ερίκο. Με τον Ερίκο? Τα ξαναβρήκατε με τον Ερίκο? Τι είπες? Ρώτησα αν τα ξαναβρήκατε με τον Ερίκο. Δεν το ήξερα. Τι εννοείς τα ξαναβρήκαμε? Είχαμε χωρίσει. Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς, είχατε κάποια προβλήματα, δεν το θυμάσαι?
Ναι, ναι, φυσικά το θυμάμαι. Απλά μου παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να καταλάβω τι μου λένε. Θα είναι μάλλον από το χτύπημα. Λέγαμε λοιπόν για τα προβλήματά μου με τον Ερίκο. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί. Πραγματικά. Τώρα με συγχωρείς, αλλά πρέπει να στείλω ένα φάξ που επήγει. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Ρίτα, ψάχνω τον Σταύρο. Πήγα και στο σπίτι του να τον βρω, αλλά δεν ήταν κανείς. Και σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι στο στούντιο. Είναι εδώ. Ο Σταύρος έφυγε πριν από λίγες μέρες. Για το εξωτερικό. Για το εξωτερικό. Ναι, δεν το ήξερες. Όχι. Όχι, δεν το ήξερα. Θα λείψει πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, μάλιστα ξενίκασε και το σπίτι του. Έφυγε για τα καλά, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω και... πώς το αποφάσισε έτσι ξαφνικά και... χωρίς να μου πει τίποτα. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτα. Άλια. Δόξα σου Θεού, σε βρήκα. Εδώ είσαι, σε ψάχνω παντού. Τι κάνεις εκεί? Σου αδειάζω τη γωνιά από την ενοχλητική μου παρουσία. Δεν έχεις να πας πουθενά πριν μιλήσουμε. Τι θες να πούμε, Άγγελε? Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Να σε ρωτάω τι συμβαίνει και εσύ να μου λες ένα σωρό δικαιολογίες που δεν μπορώ να πιστέψω. Σε ρώτησα τόσες φορές αν τρέχει κάτι με σένα και τη Ρωμίνα και μου είπες όχι. Και σήμερα ανακαλύπτω ότι αυτή ήταν που σε έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν ήταν αυτή. Εντάξει, με έχει πάρει κάποιες φορές τηλέφωνο, αλλά δεν έχω τίποτα μαζί της. Ποτέ δεν είχα. Άρα υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Τότε με ποιον μιλά συνέχεια χαμηλόφωνα στο τηλέφωνο και κάθε φορά που μπαίνω μέσα το κλείνεις? Γιατί μου λες συνέχεια δικαιολογίες ότι εμείς οι δύο δεν μπορούμε να είμαστε μαζί? Τι είναι αυτό που σε κρατάει μακριά μου, Άγγελε? Θέλω να ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι. Είναι ότι σ' αγαπάω. Αυτό δεν σου φτάνει? Όχι, δεν μου φτάνει. Αν μ' αγαπούσες, θα μου είχες εμπιστοσύνη. Θα μου έλεγες τι συμβαίνει. Θα μου άνοιγες την καρδιά σου και δεν θα μ' άφηνες να ζω μέσα στις ανασφάλειες και στους φόβους. Γι' αυτό άσε με ήσυχη, Άγγελε. Άσε με να φύγω, να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω, αν τα καταφέρω δηλαδή. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Ούτε εγώ θέλω να φύγω, Άγγελε. Αλλά δεν αντέχω να ζω άλλο έτσι. Δεν το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω. Και επειδή σε αγαπάω και δεν μπορώ να σε χάσω, θα σου μιλήσω. Θα στα πω όλα, θα σου πω τι σημαίνει ζένια. Το κουδούνι δεν θα ανοίξεις? Η Ρίτα μου είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που τα ξαναβρήκαμε. Τι σήμαινε αυτό, Ερίκο? Είχαμε χωρίσει? Τι σχέση έχει, Ρένα? Υποψιάζεται ότι έχεις μπλέξει ξανά με τη Ζένη. Μήπως φρόντισες να της φυρίξεις ή τίποτα? Δηλαδή μου λέτε ότι δεν πρέπει να προσπαθήσω να μάθω αυτά που δεν θυμάμαι? Σου λέω ότι δεν θα σου ωφελήσει σε τίποτα κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς κάποια μέρα θα θυμηθείς. Σημαίνει ότι μπορούμε να παντρευτούμε το συντομότερο.
Αν το θέλεις ακόμα. Και βέβαια το θέλω, αγάπη μου. Και βέβαια το θέλω.